Έχουμε λοιπόν αριθμό εισακταίων φοιτητών 2021 και 2022. Στο σύνολο είναι 605. Οι ενεργοί φοιτητές εγγεγραμμένοι είναι 4.927. Οι σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, η Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και η Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών. Κύριε Πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, 605 θα είναι οι εισακταίοι σε αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Ο αριθμός 605 διαμορφώθηκε πέρυσι σε σχέση και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δυνητικά θα μπορούσαν να περάσουν ή θα έπρεπε να περάσουν περί τους 700 φοιτητές. Αλλά η καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής είχε ως αποτέλεσμα κάποιος αριθμός φοιτητών, περίπου γύρω στους 100, να μείνουν απ' έξω. Επομένως, εάν τα πράγματα πάνε καλύτερα φέτος, ο αριθμός θα είναι κατάτι αυξημένος. Διαφορετικά πιστεύω θα πέσουμε περίπου στα όρια αυτά, αν και εγώ πιστεύω ότι μέχρι περίπου 600 με 700 είναι το πλαίσιο των αριθμών. Παραλαμβάνω, η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι αυτή που διαμορφώνει τον αριθμό των εισακταίων φοιτητών. Κύριε Πρίτανη, θέλω να πάρουμε λίγο τις σχολές ξεχωριστά και να πάμε στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγών. Καταρχήν, ποια είναι η σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης που με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων ετών παρουσιάζει μια μεγαλύτερη ζήτηση? Θα έλεγα ότι η σχολή αυτή είναι η σχολή των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Μάλιστα. Εκεί έχει μεγαλύτερη ζήτηση και αυτό αντανακλά και τις βάσεις που είναι υψηλότερες από τις άλλες σχολές. Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, θα τολμήσω να πω ότι είναι μια σχολή που σκιαγραφεί, κύριε Πρίτανη, και το αύριο στην Κρήτη όσον αφορά το κομμάτι των ορυκτών πόρων και όλα αυτά τα οποία ακούγονται με έρευνες νότια της Κρήτης. Άρα θα μπορούσε εκεί το Πολυτεχνείο Κρήτης να έχει και ένα κομβικό ρόλο? Θα έλεγα λίγο το εξής, γενικεύοντας λίγο το ερώτημα όπως το έχετε θέσει. Οι σχολές που έχουν να κάνουν με ορυκτούς πόρους, οι σχολές μεταλλιολόγων, μηχανικών και ούτω καθεξής, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ υπάρχει εν γέννη μια πολύ μεγάλη παράδοση, έχουν υποβαθμιστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Βλέπουμε όμως τελευταία, ειδικά μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, ότι η Ευρώπη είναι επί της ουσίας εξαρτημένη σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες από άλλες χώρες σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Επομένως, αυτές οι σχολές, νομίζω εγώ, αρχίζουν και αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία και ειδικά η σχολή αυτή εδώ στα Χανιά, δεδομένου και των ενεργειακών πόρων, δηλαδή ίσως λιγότερο πετρελαίου αλλά κυρίως το φυσικό αέριο, θα πρόκειται να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Έχω ερώτημα για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, που βλέπουμε ότι είναι και η πολυάριθμη, η μεγαλύτερη σχολή. Αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέτε για τη ζήτηση που υπάρχει. Υπάρχουν αντίστοιχες σχολές ή παρεμφερείς σχολές και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αλλά και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ποια είναι η διαφορά αυτής της σχολής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ρωτάνε τηλεθεατές που προφανώς ενδιαφέρονται για αυτή τη σχολή. Οι σχολές ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών δίνουν έμφαση σε αντικείμενα, όχι μόνο αντικείμενα πληροφορικής και υπολογιστών, αλλά ας πούμε στον ενεργειακό κλάδο, που είναι και αυτός πάρα πολύ σημαντικός. Σε ό,τι αφορά όμως ειδικά τους υπολογιστές και την πληροφορική, από στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευτεί πανελληνίως, μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα σήμερα δεν παράγει επαρκή αριθμό ατόμων για να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Επομένως, όλες αυτές οι σχολές, και αν ακούγεται και περίεργο που υπάρχουν συναφείς σχολές και στα τρία ιδρύματα της Κρήτης, νομίζω ότι είναι μια ευτυχής συγκυρία, διότι δημιουργείται μια σημαντική κρίσιμη μάζα, αλλά φαίνεται πάλι ότι ίσως θα έπρεπε ως χώρα να παράγουμε και υψηλότερο αριθμό. Να πω ότι αρκετοί απόφοιτοι σε αυτές τις κατευθύνσεις
κυρίως των υπολογιστών, που είναι απόφυση δική μας και άλλων ιδρυμάτων, μένουν και εργάζονται στην Ελλάδα για όμως για μεγάλες εταιρείες ή ομίλους που είναι εκτός Ελλάδας, στην Ευρώπη ή στη Βόρεια Αμερική, για παράδειγμα, λόγω ακριβώς και της μεγάλης ευελιξίας που έχει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ερώτημα δεύτερο. Η Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών, οι απόφοιτοι έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου? Ακριβώς τα ίδια. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ακριβώς τα ίδια. Λοιπόν. Ναι, ναι. Και είναι και μία, θα έλεγα εγώ, αν και εγώ δεν ανήκω σε καμία από τις δύο σχολές που προαναφέρατε, ότι η αρχιτεκτονική σχολή μας είναι και πάρα πολύ καλή, γιατί καλύπτει σήμερα, θα έλεγα, όλα τα αντικείμενα των μηχανικών και έχει και αρκετά σημαντικό αριθμό καθηγητών. Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, άλλο ερώτημα, σχετίζεται με οικονομικές σπουδές, ρωτάει ο τηλεθεατής. Έχει εν μέρει και οικονομικές σπουδές, όπως και σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι δηλαδή είναι οικονομικά στελέχη, τι ακριβώς? Αυτή είναι μια σχολή η οποία ήταν η πρώτη που ιδρύθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και έχει μια φοβερή καινοτομία, διότι συνδυάζει ταυτόχρονα την επιστήμη του μηχανικού, κυρίως προς την κατεύθυνση του μηχανολόγου μηχανικού, και μαζί με management και οικονομικά των επιχειρήσεων. Η δυνατότητα μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι το ίδιο ανεπτυγμένη, παραδείγματος χάρη, με τα άλλα ελληνικά πανεπιστήμια? Άλλο ερώτημα. Είναι το ίδιο. Έχουμε 14 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Τρία είναι διεθνή και έχουν υποβληθεί για έγκριση άλλα δύο προγράμματα που και αυτά θα είναι διεθνή. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ως αριθμός προγραμμάτων είναι περισσότερα από όσα είναι τα προπτυχιακά. Υπάρχουν και προγράμματα διαπανεπιστημιακά. Για παράδειγμα, έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα σε βιοιατρική τεχνολογία, μεταπτυχιακό εννοώ, που είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Πληροφορικής και το ΙΤΕ. Μάλιστα. Φεύγουμε από το Πολυτεχνείο Κρήτης και πάμε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με σχολές σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο, στις λασικιώτικες πόλεις. Βλέπουμε τις σχολές Γεωπονίας Ηράκλειο, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού Ηράκλειο, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο, Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στη Σιτία, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, είναι στο Ηράκλειο αυτή η σχολή. Και Μηχανικών Υπολογιστών. Και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στα Χανιά, Κοινωνικής Εργασίας στο Ηράκλειο, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Ηράκλειο, Μηχανολόγων Μηχανικών στο Ηράκλειο, Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στο Ρέθυμνο και Νοσηλευτικής στο Ηράκλειο. Βλέπουμε και τη δυναμική, 1.801 θα είναι η εισακταίοι αυτή τη χρονιά, πάνω κάτω. Ναι, ο αριθμός των εισακταίων που παρατηρούμε στον πίνακα από το 2019 είναι ο ονομαστικός αριθμός των εισακταίων. Mm-hmm. Από το 2021 έχουμε και την επίδραση της ελάχιστης βάσης αγωγής, όπως ανέφερε και ο κύριος Διαμαντόπουλος, με αποτέλεσμα από τους 2.192 εισακταίους, από τις 2.192 θέσεις, να πληρωθούν περίπου 1.600 θέσεις το 2021. Υπήρξε φέτος μία σημαντική, θα έλεγα, μείωση του αριθμού των εισακταίων, του ονομαστικού αριθμού των εισακταίων, σε 1.800 περίπου φοιτητές, και αναμένεται η επίδραση της ελάχιστης βάσης αγωγής, η οποία έχει επηρεάσει στο σύνολό του, θα έλεγα, τα περιφερειακά πανεπιστήμια, η οποία αναμένεται να είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2021. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν βλέπουμε λοιπόν διαφοροποίησης. Πάμε στα πρώτα ερωτήματα. Γεωπονία Ηράκλειο, ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τις υπόλοιπες γεωπονικές σχολές? Η αλήθεια είναι, και οφείλω να το πω αυτό, ότι ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί ένα ταμπού για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πολλοί που ακόμα το αποκαλούν ΤΕΙ Κρήτης. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, κύριε Δασκαλάκη, είναι ένα δυναμικό, ίσως θα έλεγα το πιο δυναμικό πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όσον αφορά την ανάπτυξή του, ειδικά στους τομείς της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης. Έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 3 χρόνια από το Μάιο του 2019 που ιδρύθηκε. Υπάρχουν όμως κάποια θεσμικά ζητήματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένεται
ελπίζω μέσα στον Ιούνιο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητάμε διαρκώς με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η τροπολογία, η νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα εξισώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων του Τμήματος Γεωπονίας και των τμήματων των μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, των ηλεκτρονικών μηχανικών και των μηχανολόγων μηχανικών, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων και των μηχανικών. Όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει, είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία έχει καθυστερήσει σημαντικά, θα έλεγα, τις ρυθμίσεις αυτές. Όμως, υπάρχει ακαδημαϊκή αντιστοιχία. Όλα τα τμήματα που προανέφερα δίνουν ένα τίτλο Integrated Master, όπως ονομάζεται, δηλαδή πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ο οποίος λαμβάνεται μετά από 5 χρόνια φοίτησης στα εν λόγω τμήματα. Μάλιστα. Διοίκηση επιχειρήσεων και τουρισμού ρωτάνε, έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τις οικονομικές σχολές, δηλαδή είναι απόφυτος οικονομικής σχολής, οικονομολόγος πολύ απλά? Και τα 3 τμήματα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, δηλαδή το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, έχουν ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν και τα υπόλοιπα οικονομικά τμήματα της χώρας. Οι απόφοιτοι των εν λόγω τμήματων, των συγκεκριμένων τμήματων, εντάσσονται με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο οικονομικό επιμελητήριο. Μάλιστα. Νομίζω ότι είστε ξεκάθαρος. Ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Βλέπουμε ότι είναι με βάση τον αριθμό των εισακτέων η περιζήτητη σχολή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ακολουθούν επίσης οι οικονομικές σχολές. Θέλετε λίγο να σταθούμε σε αυτό, επειδή ακούσαμε και την αντίστοιχη σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πρόκειται για ένα από τα πιο δυναμικά τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το οποίο παράλληλα εμφανίζει τους καλύτερους δείκτες όσον αφορά την έρευνα. Mm-hmm. Προσελκύει τα περισσότερα ερευνητικά προγράμματα σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Έχει εκείνα τα μέλη ΔΕΠ που έχουν τις περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις, τις περισσότερες επιστημονικές διακρίσεις στη διεθνή κοινότητα. Ο αριθμός των εισακτέων, επαναλαμβάνω ότι είναι ο ονομαστικός αριθμός των εισακτέων, ο πραγματικός αριθμός των εισακτέων μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής, είναι περίπου 180 εισακταίοι το 2021. Θεωρούμε ότι μετά την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που είναι ένα μέτρο, μια πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας, η οποία πρέπει να ληφθεί, θα έλεγα, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς τα τμήματά μας είναι ακαδημαϊκά αντίστοιχα με τα υπόλοιπα πολυτεχνικά τμήματα και τις σχολές της χώρας μας, νομίζω ότι θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη προοπτική και δυναμική σε όλα τα τμήματα της σχολής μηχανικών και στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Έχω 2 ακόμα ερωτήσεις, μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής. Το ακριβές λέει αντικείμενο των αποφύτων και μάλιστα εδώ υπάρχει και μία, θα την μεταφέρω, δυσαρέσκεια, ότι είναι λέει ένα τμήμα που έχει λίγο το έχει παρατήσει η ίδια η πολιτεία, ότι δεν το έχει στηρίξει τόσο όσο θα έπρεπε. Και να πούμε ότι αυτό το τμήμα είναι στο Ρέθυμνο. Το τμήμα μας είναι στο Ρέθυμνο, μαζί με το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που επίσης βρίσκεται στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για ένα τμήμα μοναδικό, μαζί με το αντίστοιχο τμήμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που ασχολείται με θέματα μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής. Για τους τηλεθεατές μας να πούμε ότι το τμήμα αυτό ουσιαστικά εισαγάγει τεχνολογίες πληροφορικής στη μουσική τεχνολογία. Είναι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό αντικείμενο. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο στις ευρωπαϊκές χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία ανεβαίνει διαρκώς. Και οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο και πραγματικά βρίσκουν αρκετά εύκολα, θα έλεγα, θέσεις εργασίας. Μηχανολόγων μηχανικών είναι επίσης μια πολυτεχνική σχολή
στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πείτε μας λίγο ξανά για το αντικείμενο εδώ. Είναι βεβαίως μια από τις παλιές σχολές του πρώην ΤΕΗ σημερινού ΕΛΜΕΠΑ. Ναι. Μηχανολόγοι μηχανικοί, οι οποίοι επίσης ανήκουν στη Σχολή Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έχουν ένα πενταετές πρόγραμμα σπουδών, αντίστοιχο με το πρόγραμμα σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πατρών και όλων των τμήματων μηχανολόγων μηχανικών στη χώρα μας. Επίσης, το πτυχίο το οποίο απονέμουν είναι ένα πτυχίο ενσωματουμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, Integrated Master, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Και εκεί, όπως και στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, αλλά και στους ηλεκτρονικούς μηχανικούς στα Χανιά, αναμένεται η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής, που θα ενσωματώσει τα τμήματα αυτά και θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Μάλιστα. Τμήματα. Άρα πάμε σε μια, στην ίδρυση μιας ακόμα σχολής που θα ταχθεί στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Φεύγουμε από το ΕΛΜΕΠΑ και πάμε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το πιο παλιό πανεπιστήμιο στην Κρήτη και ένα από τα παλιά πανεπιστήμια της χώρας. Βιολογίας Ηράκλειο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Ηράκλειο, Επιστήμης Υπολογιστών Ηράκλειο, Ιατρικής Ηράκλειο, Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ρέθυμνο, Κοινωνιολογία Ρέθυμνο, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ηράκλειο, Οικονομικών Επιστημών Ρέθυμνο, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρέθυμνο, Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Ρέθυμνο, Πολιτικής Επιστήμης Ρέθυμνο, Φιλολογίας Ρέθυμνο, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Ρέθυμνο, Φυσικής Ηράκλειο, Χημίας Ηράκλειο και Ψυχολογίας Ρέθυμνο. 16 πανεπιστημιακές σχολές. Εδώ πέρα έχουμε τις λιγότερες απορίες. Θα μεταφέρω δύο ερωτήματα. Θέλω λίγο να σταθούμε, κύριε Κοντάκη, κύριε Πρίτανη του Πανεπιστήμιου Κρήτης, των μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών και να υποθέσω ότι είναι ένα από τα ερωτήματα που δέχεστε στην Πρυτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ερώτημα ακριβώς ποιο είναι? Ποια είναι η διαφορά του από το τμήμα μαθηματικών? Λοιπόν, για την ιστορία. Καταρχάς είναι δύο διαφορετικά προγράμματα σπουδών, έτσι τα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Και ήταν ένα τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο με το σχέδιο Αθηνά το 2013 συνενώθηκε με το μαθηματικό, το καθαρό μαθηματικό, το θεωρητικό μαθηματικό, και δημιούργησαν αυτό το τμήμα, το οποίο φέρει σαν τίτλο και τα δύο ονόματα των πρώην τμήματων του. Αυτό λοιπόν έχει δύο ξεχωριστά προγράμματα σπουδών. Η μία κατεύθυνση είναι από αρχή στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και η άλλη είναι τα θεωρητικά μαθηματικά, τα κλασικά μαθηματικά, όπως σε κάθε μαθηματικό τμήμα. Είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που έχει ενσωματωμένη την κατεύθυνση των εφαρμοσμένων μαθηματικών και όντως αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Εάν δει κανείς τα τμήματά μας, είναι 16, αλλά έχουμε 17 προγράμματα σπουδών. Είναι τα δύο προγράμματα. Και τα δύο του προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα με την κορυφαία βαθμολογία στην πρόσφατη αξιολόγηση που έγινε, όπου αξιολογήθηκαν και τα δύο προγράμματα σπουδών του εν λόγω τμήματος. Έχει μια ιστορία το καθαρό μαθηματικό 45 χρόνια περίπου, από το 77. Και επίσης θα πρέπει κανείς να σημειώσει το υψηλό επίπεδο του ακαδημαϊκού προσωπικού που απαρτίζει και τα δύο αυτά τμήματα. Και το τμήμα, το μαθηματικό στο σύνολό του. Οι σακταίοι για την φετινή χρονιά είναι 50 σε κάθε τμήμα. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι στο σύνολό του στο 2022-2023 έχουμε 1.920 την πρόταση του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι θα εισαχθούν στο Πανεπιστημίο Κρήτης 2.607 φοιτητές. Πάντα το Πανεπιστήμιο δίνει λιγότερο νούμερο, η πολιτεία πάντα δίνει περισσότερο. Το νούμερο το φετινό είναι ελαττωμένο σε σχέση με τον αριθμό που είχε 3.136 την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Κάτω. Εντάξει, είναι ένας αριθμός που είναι καλό να πληρωθεί. Λοιπόν, τώρα, διαπιστώνω ότι υπάρχουν τρεις σχολές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τέσσερις θα τολμήσω να πω, που έχουν πολύ ψηλή βάση. Η ιατρική στο Ηράκλειο, η βιολογία στο Ηράκλειο
το τμήμα ψυχολογίας στο Ρέθυμνο και το επιστήμης υπολογιστών στο Ηράκλειο. Αυτές οι τέσσερις σχολές έχουν τη δική τους δυναμική. Νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι η ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης χαρακτηρίζεται ως μία από τις καλύτερες ιατρικές σχολές σε ολόκληρη τη χώρα, με αρκετές περγαμηνές και στο εξωτερικό. Θέλω λίγο να σταθούμε στο επιστήμης υπολογιστών Ηράκλειο, κύριε Κοντάκη, επειδή έχουμε αντίστοιχο τμήμα και στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο ΕΛΜΑΠΑΕ. Υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτό το τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης? Διαφοροποίηση σε σχέση με τι? Με τα άλλα τμήματα? Με το αντικείμενο, όχι, με τη δυναμική του απόφυτου. Το τμήμα επιστήμης των υπολογιστών είναι το πρώτο τμήμα που φτιάχτηκε στη χώρα, έξω από πολυτεχνικές σχολές, αν θυμάμαι καλά, τα χρόνια, τη δεκαετία του 1980. Έτσι, ένα από τα παλιά τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πολύ σημαντικά στελέχη σαν ακαδημαϊκό προσωπικό, και στο παρελθόν αλλά και σήμερα, ένα εξαιρετικό τμήμα, το οποίο είναι κόσμημα και για το Ίδρυμα το δικό μας, όπως και τα άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν ξεχωρίζω, γιατί είδα ότι... Στάθηκα σε αυτές τις τέσσερις σχολές, επειδή, δηλαδή, η ιατρική έχει βάση πάνω από 18.000 μόρια, η ψυχολογία έχει στα 18.000 μόρια, η βιολογία το ίδιο, δηλαδή χρειάζεται ουσιαστικά οι απόφοιτοι σε αυτές, οι εισαχθέντες σε αυτή τη σχολή, είναι αριστούχοι. Ναι, βέβαια, σε κάποιο βαθμό η ζήτηση καθορίζει και το ύψος της βάσης. Αλλά δείτε τι είναι σημαντικό. Από αυτά που βλέπετε στον πίνακα, τα 10 από τα 17 προγράμματα, όλα έχουν πάει πολύ καλά. Τα 10 από τα 17 όμως είναι κορυφαία σε αντίστοιχα τμήματα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Έτσι. Υπάρχει ερώτημα τηλεθεατή επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, το αντικείμενο αυτής της σχολής. Κοίτατε, είναι ένα τμήμα το οποίο έχει εξαιρετικό προσωπικό, έχει βαθμολογηθεί με άριστα στην πρόσφατη αξιολόγηση. Δυστυχώς έχει χαμηλό αριθμό εισαχθέων, γιατί η πολιτεία δεν έχει εκπληρώσει το χρέος της απέναντι στα παιδιά που έχουν μπει τόσα χρόνια, να τους κατοχυρώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ήδη έχει γίνει ένα βήμα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε από την Πρόεδρο το τελευταίο διάστημα. Ελπίζουμε ότι, επειδή είναι πραγματικά ένα τμήμα το οποίο κάνει και υψηλής ποιότητας έρευνα και πραγματικά είναι από τα κοσμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα το θέλαμε να συνεχίσει να υπάρχει και να το προτιμά ο κόσμος. Μου λένε ότι είναι το τμήμα που έχει τη μικρότερη ζήτηση. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Από τις 16 πανεπιστημιακές σχολές. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Φιλολογίας, φιλοσοφικών κοινωνικών σπουδών και ιστορίας αρχαιολογίας, τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Και ρωτάνε, το αντικείμενο είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή το αντικείμενο, ο απόφυτος πέρα από την ιστορία αρχαιολογία που μπορεί να πάει στο κομμάτι της αρχαιολογίας, όλοι έχουν την δυνατότητα απασχόλησης στην εκπαίδευση. Μέσα εκπαίδευση. Ναι, όλοι. Ως φιλόλογοι, ιστορικοί και τα σχετικά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και τα τρία τμήματα, οι απόφοιτοι τους έχουν δικαιώματα να διδάξουν στη μέσα εκπαίδευση τα μαθήματα που κάνουν οι αντίστοιχες ειδικότητες. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Πολιτική επιστήμη Ρέθυμνο. Η πολιτική επιστήμη Ρέθυμνο. Είναι ακριβώς το ίδιο τμήμα με το αντίστοιχο τμήμα των πολιτικών και νομικών επιστημών, δηλαδή το ΑΠΘΙΤΑ, αλλά και το αντίστοιχο τμήμα της Παντίου, του Παντίου Πανεπιστημίου. Ως προς τα δικαιώματα. Βεβαίως, είναι το, ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι οι σχολές και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχουμε και κάποια άλλα ερωτήματα, τα οποία τα έχουμε συγκεντρώσει για να τα μεταφέρουμε στους Πριτάνιες.